Τι τελευταίε εξελίξει και τα επόμενα βήματα του προγραμματισμού για την ανάπτυξη των λιμένων τη Σαμοθράκη συζήτησαν οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορεί σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Στην ειδική συνεδρίαση έλαβαν μέρο μεταξύ άλλων, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Σαμοθράκη, εκτό από τον ίδιο, η βουλευτή Νομού Εύρου Νατά Αγκαρά, ο πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένων τη Αλεξανδρούπολη, Χρήστο Δούκα και ο πρόεδρο τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Άγιο Ευστάθιο, Φώτη Μανούση. Η περιοχή αυτή, δηλαδή το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, αλλά και τα δύο λιμάνια τη Σαμοθράκη θα φιλοξενήσουν, προσδοκούν να φιλοξενήσουν όχι ένα πλοίο, μια γραμμή όπως είναι μέχρι σήμερα αλλά το μάξιμο πέντε γραμμές. Υπάρχουν τρεις κανόνες και σε αυτούς τρία ζητήματα σοβαρά και τα οποία έχουμε, τα έχουμε βάλει σε μια διαδικασία υλοποίηση. Πρώτο είναι η εκβάθηση του λιμανιού των θερμών τη Σαμοθράκης για το οποίο οι, οι ανάγκε που έχουν να κάνουν και στην υφιστάμενη αλία και στον τουρισμό του καλοκαιριού αλλά και στην ακτοπλογία, επιβάλλουν να ε, υλοποιήσουμε γρήγορα, μέχρι τέλη Μαΐου δηλαδή, ένα πρόγραμμα που απαιτεί την εκβάθυση της εισόδου της Μπούκερ, δηλαδή του Λιμπανιού, σε ένα πλάτος 25 τουλάχιστον μέτρων και σε ένα βάθος ε, πάνω από 3 μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει η προσέγγιση και ο ελληνισμισμό των πλοίων που θα υποδεχθεί το λιμάνι. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν κυρίω τα θέματα που σχετίζονται πρωτίστω με το λιμάνι των Θερμών και η σχετική διάνοιξη διάβλου που προγραμματίζει ο Οργανισμό Λιμένων Αλεξανδρούπολη μέχρι τα τέλη Μαου και αρχέ Ιουνίου, η οποία θα είναι πλάτο 25 μέτρων και ικανού βάθου για την προσέγγιση μικρών σκαφών εντό τη λιμενολεκάνη. Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι από το υπόλοιπο τη χρηματοδότηση τη μελέτη του πλαισίου έργων ανάπτυξη λιμένα του Λιμένα θα προγραμματιστούν και στο λιμάνι των Θερμών, ενώ συζητήθηκε και η προοπτική μετατροπή του λιμανιού των Θερμών σε Μαρίνα. Επίση, συζητήθηκαν τα θέματα ανάθεση τη αναγκαία μελέτη που θα αντιμετωπίζει το φαινόμενο τη προσάμωση. Το δεύτερο θέμα είναι οι συντηρήσει των εγκαταστάσεων και των χερσαίων και των θαλάσσιων και στα τρία λιμάνια, και τη Αλεξανδρούπολη, και τη Καμαριώτησα και των Θέρμων. Μια συντήρηση και μια αναβάθμιση η οποία ξεκινάει από την προετοιμασία των αραμπών που θα υποδεχθούν την αποβίβαση των επιβατών και φτάνει μέχρι την συντήρηση των στεγάστρων έτσι ώστε να λειτουργήσουν σαν χώροι φιλοξενίας και αναμονής των επιβατών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με έναν τρόπο που να προστατεύονται και από τον άνεμο και από την βροχή και από τις κακές καιρικές συνθήκες. Είναι ένα έργο το οποίο μέσα ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί. Το τρίτο θέμα μου είναι και το πιο σοβαρό και ας φαίνεται ότι είναι το λιγότερο σοβαρό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να αναμετρήσουμε, να αναμετρηθούμε το γεγονός ότι έχουμε τρία λιμάνια τα οποία, μερικά από τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να την επάρκεια, κυρίω σε χώρο, να δεχθούν ταυτόχρονα πολλά πλοία. Και επομένω θα πρέπει να μπουν ορισμένοι πια κανόνες στη λειτουργία των δρομολογίων ε, κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν σε συννόηση και με την ε, αυτοδιοίκηση και με το κεντρικό λιμάνι τη της και της Καμαριώτησας και προφανώς και με τον Όλα. Ε, αυτοί οι κανόνες θα βοηθήσουν καταρχήν οι οποίοι στοχεύουν να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό, οφείλουν να βάλουν κανόνες και στον τρόπο που θα προσεγγίζουν τα πλοία και τα ταχύπλα στα λιμάνια, στο σημείο στο οποίο θα δένουν, στο χώρο που είναι επαρκής για να μπορούν ενδεχομένως να ε, οι και τι νύχτε και τα βράδια. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η εξέλιξη τη προκήρυξη τη γραμμή Λαβρίου Λίμνου Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη και αναζητήθηκαν καλύτεροι τρόποι αξιοποίησή τη όταν προκύψει ανάδοχο. Σημαντικό θέμα τη συζήτηση υπήρξε και η διεκδίκηση νέων γραμμών όπω αυτή του Τσανάκαλε ή άλλου τουρκικού λιμανιού Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη και πώ αυτέ συνδέονται με την ύπαρξη του τελωνίου. Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν, εκτό των λιμενικών υποδομών και τη θαλάσσια συγκοινωνία, ήταν και η επέκταση του λιμένα Καμαριώτησα όπω και των σχετικών οδειοδοτήσεών του. Το master plan ολοκληρώνεται φέτο. Ολοκληρώνεται. Είναι το, το master plan τη Καμαριώτησα. Είναι στη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση έχει παραδοθεί. Η δεύτερη φάση που προβλέπει πια να επισημανθούν οι αναγκαιότητε του λιμανιού ελπίζουν να τελειώσουν μέχρι τον Οκτώβριο. Θα υπάρξει μια νέα διαβούλευση και σε επίπεδο Σαμοθράκης και σε επίπεδο Αλεξανδρούπολης για να προκύψουν οι νέες αναγκαιότητες του λιμανιού και εκτιμώ ότι τέλος του χρόνου ή αρχές του νέου χρόνου θα έχουμε ένα master plan για το λιμάνι της Καμαριώτσας που θα μας δίνει και τις, τα αναγκαιούντα έργα με βάση τον προσανατολισμό που θα έχει αυτό το λιμάνι και στην Αλία και στον τουρισμό και στο cruising. Επομένως είναι μια αναγκαία διαδικασία η οποία ταυτόχρονα θα λύσει και τα ζητήματα των αυθαιρεσιών που υπάρχουν στο λιμάνι τη Καμαριώτη, ένα κατά των οποίων δεν μπορούν να γίνουν έργα. Επομένω, πέρα από τον προσανατολισμό, μα λύνει και για το στο σημερινή κατάσταση μια νομιμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έργα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν το λιμάνι τη Καμαριώτη, αλλά κυρίω του κατοίκου ενό νησιού που γενικά είναι σε δύσκολη θέση να έχει ένα καλύτερο λιμάνι, να είναι καλύτερα συνδεδεμένο το λιμάνι με, την, με το εσωτερικό του νησιού ε, και επομένω θα βελτιώσει πάρα πολύ κάτι μου στο κομμάτι της μεταφοράς και της προσέγγισης με την ε, ε, υπόλοιπη Ελλάδα, το νησί της Αμοθράκης.